Βλέπουμε τα κρούσματα εμείς, δεν βλέπουμε το πίσω από τα κρούσματα. Εσείς το βλέπετε όμως μέσα από τα λύματα. Αυτό που βλέπετε για την Αττική, τι είναι, τι δείχνει? Αυτή την εβδομάδα καταγράφουμε μία αύξηση της τάξης του 25%. Πιστεύουμε ότι θα κλείσει περίπου εκεί η εβδομάδα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης του οικού φορτίου έχει πέσει. Αυτό είναι καταρχήν είναι καλό νέο. Δηλαδή αυξάνεται, αλλά αυξάνεται λιγότερο έντονα, λιγότερο γρήγορα από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Πάλι αύξηση. Ναι, και είναι. Αλλά δεν είναι τόσο αλματώδης όσο τις προηγούμενες μέρες. Έτσι. Αν παραμείνει αυτό και την επόμενη εβδομάδα και έχουμε σταθεροποιητικές τάσεις, τότε αυτό θα μεταφράζεται σε κάποια κρούσματα της τάξης των 1.500 ατόμων κατά μέσο όρο στην Αττική, ανάλογα με τα τεστ που θα γίνονται. Κύριε Θωμαίδη, αυτό είναι καλύτερο από αυτό που περιμένατε. Γιατί θυμάμαι την περασμένη και την προπερασμένη εβδομάδα. Βλέπουμε και την κυρία Βακάλη. Καλή σας μέρα, κυρία Βακάλη. Καλημέρα στη Μύκονο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από τη Μύκονο. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπαμε την περασμένη και την προπερασμένη εβδομάδα, κύριε Θωμαίδη, δεδομένα και στατιστικά που έδειχναν ότι πάμε σε μία έκρηξη. Πάμε καλύτερα τελικά? Θέλουμε να δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, αν θα γίνει αυτή η έκρηξη και στα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή το επιβαρυντικό είναι ότι έχει γίνει διάδοση σε όλη την επικράτεια. Μέσα από την επιδημιολογία λοιμάτων έχουμε δει την αύξηση του υγειού φορτίου σε όλες τις σχεδόν τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις της επικράτειας. Άρα αυτό συνολικά σημαίνει ότι μπορεί και να αυξηθούν τα κρούσματα στην Ελλάδα. Όσον αφορά την Αττική, αν αυτή η σταθεροποιητική τάση παραμείνει και την επόμενη εβδομάδα, εμείς υπολογίζαμε ότι θα μπορεί και να φτάσουμε και ως 2.000 κρούσματα στην Αττική. Από 1.500 έως 2.000. Ναι. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αν φτάσουν τα κρούσματα βεβαίως στην Αττική στις 2.000, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 2.500 συνολικά. Καταλαβαίνουμε ότι θα αυξηθεί το συνολικό ποσοστό των κρούσματων πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπάρχει κάποιος υπολογισμός και κάποιο σενάριο ότι μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή κάτω από αυτές τις συνθήκες ρυθμού εμβολιασμού και μέχρι και 4.000 ή 4.500 κρούσματα στην επικράτεια, ίσως και στον Αύγουστο. Εσείς τι βλέπετε, κύριε καθηγητά, τι βλέπετε τον Αύγουστο? Είναι ανοιχτά τα πάντα, οι τουρίστες έρχονται. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και μηνύματα εμείς ότι κάποια μέτρα δεν τηρούνται όπως πρέπει, δεν γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, έξω σε χώρους συνωστισμούς δεν φοριέται η μάσκα, άρα υπάρχει ένας γενικευμένος κίνδυνος. Τι βλέπετε με όλα αυτά τα δεδομένα? Είναι παρακινδυνευμένο να πούμε αν θα γίνει έκρηξη κρουσμάτων ή δεν θα γίνει, γιατί εξαρτάται αυτό το φαινόμενο, η εξέλιξή της από πολλές παραμέτρους. Δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ο σταθερός ρυθμός εμβολιασμού, ο οποίος είναι σημαντικός, έστω και αν είναι κάπως αργά για κάποιες ηλικιακές ομάδες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, με τη μετακίνηση του πληθυσμού, θα δούμε μια μεγαλύτερη διασπορά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ακόμη αρκετοί συνάνθρωποι μας στην Αττική δεν έχουν πάρει τις αδειές τους. Σωστό. Τον Αύγουστο, παραδοσιακά. Έτσι, παραδοσιακά. Οπότε ο Αύγουστος έχει ένα ενδεχόμενο μεγαλύτερο ρίσκο αύξησης των κρουσμάτων. Σας ανησυχεί αυτό? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα αυξηθούν τα κρούσματα, θα αυξηθούν και οι εισαγωγές. Ήδη έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί, π.χ. κάθε εβδομάδα αυξάνεται 30-40% ο μέσος αριθμός των εισαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι αν αυξηθεί ο αριθμός των εισαγωγών και η πληρότητα ξανά στις κλινικές COVID αρχίζει να πιέζεται, τότε και σίγουρα θα έχουμε και κάποιες εισαγωγές της ΜΕΘ, θα έχουμε και σίγουρα δυστυχώς και κάποιες κακές καταλήξεις. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να ρωτήσω όσο κάτι ακόμη πριν. Όχι τόσο, ναι, παρακαλώ. Όχι τόσο τα κρούσματα ως απολύτως αριθμός. Αυτό. Είναι πόσοι άνθρωποι καταλήγουν στο νοσοκομείο και πόσοι πάνε στις ΜΕΘ. Πόσοι από αυτούς θα κινδυνεύσουν και δυστυχώς πόσοι από αυτούς θα καταλήξουν, αυτό λέτε. Βέβαια, εδώ αυτό θα κριθεί όλο από τον εμβολιασμό, όπως το επισημάνατε κι εσείς, και από το ποιους θα χτυπήσει αυτή η νόσος. Και ακούμε και εσάς τους ειδικούς κάθε φορά που λέτε ότι οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που θα κινδυνεύσουν και κυρίως οι άνω των 50. Έτσι είναι. Την τελευταία εβδομάδα εμφανίστηκε μία αύξηση
στις εισαγωγές αυτής της ηλικιακής ομάδας, από 40 έως 60. Αυτό είναι που είναι ενισχυτικό. Λέγαμε στην αρχή ότι ήταν νεαρές ηλικίες 20 περίπου χρονών, που ήταν και με τα κορονοπάρτι ή όλα αυτά του καλοκαιριού. Τώρα μετατοπίζεται σε υψηλότερες ηλικίες, περίπου 50 ετών. Φαίνεται να ανεβαίνει λίγο παραπάνω μέσος όρος ηλικίας και εμφανίζονται κρούσματα και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ένα ακόμη ερώτημα πριν πάμε και στις κυρίες. Αυτή η σταθεροποίηση που μας είπατε στην έναρξη της συζήτησής μας, πού οφείλεται? Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην επικοινωνία που έχει γίνει σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Έχουν αρχίσει να μην φαίνεται να γίνονται αυτοί οι έντονοι συγχρονισμοί που είδαμε στην αρχή αυτής της ιστορίας. Σίγουρα αυτό έχει βοηθήσει.